Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς παίζεται το Anti-Narking. Το Anti-Narking είναι το τελευταίο παιχνίδι του... Κάτι έχει εδώ από πίσω. Το τελευταίο παιχνίδι του Martin Wallace, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα ριθμ ενός άλλου παιχνιδιού που έχει ξαναβγάλει με το Discworld, το οποίο είναι στη γνωστή θεματολογία του Terry Pratchett με την λογοτεχνία του κτλ, που είναι φανταστική. Εδώ τι είναι, είναι το ίδιο παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχει κάποιες πολύ μικρές αλλαγές, αλλά ουσιαστικά είναι παικτικά οι ίδιοι μηχανισμοί, το ίδιο παιχνίδι, αλλά βρισκόμαστε στο Βικτοριανό Λονδίνο. Έχουμε όλοι χαρακτήρες από γνωστές νουβέλες και λογοτεχνία αγγλική, δηλαδή μπορεί να έχουμε τον Sherlock Holmes, μπορεί να έχουμε τον Professor Moriarty και ούτω καθεξής, και παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι βρίσκουμε μπροστά μας και να εξοικειωθούμε με το ταμπλό, τα περιεχόμενα και τον πολύ απλό γύρο του παίχτη και το τι κάνει ο παίχτης στο γύρο του. Είναι, δηλαδή, απλά είναι ριθμ, έτσι. Είναι ριθμ, έχουν πει ότι έχουν κάνει κάποιες μικρές αλλαγές. Η αλήθεια δεν έχω παίξει το προηγούμενο για να ξέρω να συγκρίνω ένα προς ένα. Το προηγούμενο, θυμάμαι, είχε θέμα η μετάφραση του, είχαν κάποια λάθη. Αυτό έχει να κάνει νομίζω με την ελληνική μετάφραση που ήταν, αλλά η αγγλική δεν είχε θέματα. Σαν παιχνίδι έπαιρνε έτσι κι αλλιώς πολύ καλές κριτικές. Αλλά τώρα είναι θέμα γούστου. Προσωπικά με αρέσει περισσότερο το Βικτοριανό Λονδίνο και η εικόνα. Το art όπως θα δείξουμε και μετά στις κάρτες είναι πραγματικά υπέροχο. Και στα κτίρια και στα πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θα τα συζητήσουμε και λίγο στο τέλος πριν κλείσουμε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε πώς παίζει το παιχνίδι και τι βρίσκουμε. Βρίσκουμε το χάρτη του Λονδίνου. Από την πίσω πλευρά είναι πάλι ο ίδιος χάρτης, απλά είναι λίγο πιο έντονα τα χρώματα. Δηλαδή δεν ξεχωρίζουν με τόσο έντονες γραμμές οι περιοχές όπως εδώ. Είναι λίγο πράσινο, λίγο κίτρινο και ούτω καθεξής. Επιλέξαμε αυτή τη μεριά για να είναι πιο ξεκάθαρη για το βίντεο και επειδή είναι και το πρώτο μας play, να είναι πιο εύκολο ότι αυτή είναι ξεκάθαρα μια περιοχή και αυτή είναι μια άλλη περιοχή. Οι περιοχές ξεχωρίζουν ως εξής. Γειτονικές περιοχές, γιατί κινούμαστε και γειτονικά, είναι ό,τι συνορεύει με μια γραμμή η οποία είναι ξεκάθαρη σε αυτή την πλευρά του βίντεο, του ταμπλό, συγγνώμη. Εντάξει, οπότε όλο αυτό είναι μια περιοχή. Κάθε περιοχή μέσα έχει το όνομά της μέσα σε μια πλακέτα. Αν δείξει λίγο εδώ με zoom. Ένα νούμερο που έχει να κάνει καθαρά με event, γιατί μπορεί να σου πει η περιοχή νούμερο 11 παθαίνει κάτι. Και η αξία που έχει εδώ μέσα. Θα επανέλθουμε σε όλα. Άρα όλο αυτό μέχρι και το ποτάμι, τον Τάμεση, είναι μια περιοχή. Επίσης γειτονικές περιοχές, άρα αυτή με αυτή είναι η γειτονική περιοχή. Επίσης γειτονικές περιοχές είναι περιοχές που ενώνονται με γέφυρα. Οι γέφυρες είναι αυτές που υπήρχαν από παλιά, άρα αυτή η περιοχή με αυτή την περιοχή είναι γειτονικές γιατί υπάρχει μια γέφυρα. Το ίδιο ισχύει για όλες τις γέφυρες μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο κάθε παίχτης, παίζουμε παιχνίδι full player count, 4 παίκτες. Κάθε παίχτης έχει ένα χρώμα, παίρνει όλες τις μινιατούρες που είναι στο χρώμα του. Οι μινιατούρες ενδεικτικά θα τις βγάζω εδώ να τις δείχνουμε. Είναι κτίρια, κάθε παίχτης έχει 6 κτίρια. Είναι καλά εδώ, Σάκη. Είναι 6 κτίρια. Είναι διαφορετικά τα κτίρια. Δεν ξέρω αν σε κάποιο βάρι αν βάζει κάποια διαφοροποίηση. Αλλά τουλάχιστον στο βασικό που παίζουμε εδώ, όλα τα κτίρια είναι ίδια. Είναι απλά θέμα εικαστικό. Έχουν πολύ ωραία λεπτομέρεια. Το έχουμε δείξει και στο unboxing. Γενικά φαίνεται πάρα πολύ ωραία και ταιριάζει στο θέμα και στα aesthetics του παιχνιδιού. Συν, αν δεν κάνω λάθος, σε 12, κάπου 12 νομίζω, agents που τους λέει, που είναι πράκτορες. Οι οποίοι επίσης είναι όλοι διαφορετικοί. Οι παίκτες έχουν ίδιους απλά σε άλλο χρώμα, ενώ μεταξύ τους. Είναι διάφοροι εργάτες, εργαζόμενοι, καθημερινοί άνθρωποι, γυναίκες, ζητιάνοι. Είναι ωραία τα σκάλπ και είναι διαφορετικά. Οπότε ξέρεις ότι όλα τα πράσινα είναι δικά σου, αλλά δίνει πολύ ωραία αίσθηση όταν αυτό γεμίσει όλο το ταμπλό με όλους τους παίκτες και έχουμε τους διαφορετικούς μας πράκτορες, agent τους λέει το παιχνίδι όλους, και διαφορετικά κτίρια μέσα στο χάρτη. Εντάξει. Έχουν και πολύ καλή λεπτομέρεια, δηλαδή δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα, αλλά αν το δείτε έχει gravel κάτω, έχει δηλαδή πέτρωμα, έχουν μικρά σκυλιά, ξέρω εγώ, που είναι δίπλα, το τραπέζι στρωμένο και ούτω καθεξής. Ωραία. Λοιπόν, κάθε παίχτης ξεκινάει με 10 χρήματα, 5 μονά και ένα πενταπλό χρυσό, ένα χέρι από κάρτες, οι κάρτες, το παιχνίδι καρτών, όλες οι κάρτες είναι τέτοιες, αυτού του τύπου, εκτός από το κτίριο που θα τα πούμε. Είναι κύριες κάρτες, είναι action card driven το παιχνίδι. Τα εικονίδια δηλαδή μας λένε τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν κάθε παίκτη με 5 τέτοιες κάρτες. Το deck είναι αυτό εκεί, το κίτρινο το μεγάλο, αν δείξει σάκι. Το οποίο το έχουμε φτιάξει, αν κάποιος για να ξέρει να μην μπερδευτεί, με τη βοήθεια του Δημήτρη. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Έβαλε στο κάτω μέρος τις κόκκινες κάρτες. Κόκκινες δεν έχουν βγει, έχουν background κόκκινο δηλαδή εδώ αν δείξει. Αυτή να δείξει μία. Και από πάνω μπαίνουν, μπράβο, αυτές, ευχαριστώ πολύ. Και από πάνω οι γκρι. Είναι καθαρά μάλλον για θέμα balance, να είναι οι πιο καλές, πιο τούμπανο κάρτες πιο μετά στο deck, για να μην σου έρθουν κατευθείαν και να μειώσει την τύχη. Ωραία. Λεφτά, μινιατούρες, τις βγάζω τώρα έξω γιατί δεν ξεκινάνε αυτές μέσα οι δικές μου. Κάθε παίχτης, όπως λέει το φυλάδιο, ξεκινάει με έναν πράκτορα σε κάθε μία από τις περιοχές Far East, East End, City και στο Chelsea. Εδώ, Chelsea δεν λέει, West End, νομίζω Chelsea, ναι. Το Chelsea, εδώ. Άρα βάζουμε όλοι έναν, βάζουμε ένα Trouble Marker που είναι αυτά εδώ τα πλαστικά που δείχνει ουσιαστικά
κάποια κλομπ, κάποια σπασμένα πράγματα. Δείχνει και καλά ότι είχε ένα ταραχή εδώ, ότι υπάρχει φασαρία. Και θα πούμε τι ρόλο παίζουν αυτά. Και έναν agent από τον κάθε παίχτη. Έτσι είναι το αρχικό setup. Υπάρχουν κάποιοι μικροκανόνες για δύο παίχτες κτλ. Τώρα δεν έχει νόημα, είναι μέσα στο φυλάδι Δεγεών όποιος θέλει να διαβάσει για το setup και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πώς τρέχει ο γύρος του παιχνιδιού. Ο κάθε παίχτης στο γύρο του ξεκινάμε και κάνει το εξής. Κοιτάει αν κερδίζει. Οπότε πρέπει να κερδίσεις, πρέπει να αντέξεις στο γύρο σου για να πεις ότι ήρθε ο γύρος μου και κερδίζω τώρα. Οπότε ανακοινώνεις όταν ήρθε ο γύρος σου αν κερδίσει ή όχι. Το ανακοινώνεις είναι πολύ ενδιαφέρον, θα σας πω γιατί. Γιατί ένα πράγμα που παρέλειψα να πω είναι κάθε παίκτη στην αρχή παίρνει έναν χαρακτήρα. Ο κάθε χαρακτήρας πρέπει να είναι κρυφός, να μην το δουν οι άλλοι, και είναι πολύ σημαντικό να μην φανερώσει ούτε να μην καταλάβει ο καθένας τι χαρακτήρα έχει. Γιατί ο κάθε χαρακτήρας έχει διαφορετικό τρόπο να κερδίσει το παιχνίδι. Άλλα πράγματα κυνηγάω εγώ, αν είμαι αυτός, άλλα εσύ και ούτω καθεξής. Θα πούμε ενδεικτικά ένα-δύο, αλλά εκεί είναι και η ομορφιά του παιχνιδιού. Και να μην καταλάβουν τι κυνηγάς και να μην ξέρουν ποιος είσαι. Για να πεις, ήρθε ο γύρος μου, το φανερώνω, το έκανα. Κερδίζω. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, κανείς δεν μπορεί να κερδίσει από τους πρώτους γύρους. Και μάλιστα χαζέ το παιχνίδι μέσα λέει ότι δεν θα κερδίσετε ποτέ στον πρώτο γύρο σας. Λες και θα έλεγε, ξεκινάμε, κέρδισα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Τέλος πάντων. Θα πω λοιπόν ενδεικτικά ένα-δύο, αλλά θα έχει νόημα αφού σας πω πώς, τι προσπαθούμε να κάνουμε στο παιχνίδι. Ναι. Ο μόνος τρόπος να μην κερδίσεις με την ιδιότητα του χαρακτήρα σου είναι να τελειώσει το deck καρτών, δηλαδή να έρθει κάποιο το χέρι να τραβήξει κάρτες. Γιατί στο τέλος τη γύρα σου κάνεις replenish σε 5, up to 5, και να μην έχεις να τραβήξεις. Οπότε σταματάμε τότε το παιχνίδι και κερδίζει αυτόματα αυτός που έχει τον Sherlock Holmes. Και έτσι, έτσι εξηγείται ότι κερδίζει. Κερδίζει αν τελειώσει, αν το ισορροπεί ουσιαστικά το παιχνίδι, γιατί είναι πολύ έξυπνος και πολύ πανούργος και ισορροπεί όλο το παιχνίδι, έτσι ώστε να μην κερδίζει κανείς. Να τελειώσει το deck, να έχει επιβληθεί ο νόμος και η τάξη στο Λονδίνο. Και να τελειώσει και να πει κέρδισα, γιατί ήμουν εγώ αυτός και τέλειωσαν οι κάρτες. Αν κάποιος δεν έχει μοιραστεί, γιατί θα πάρουμε όλοι έναν χαρακτήρα και πολλοί θα βγουν έξω. Αν κάποιος δεν έχει πάρει τον Sherlock Holmes, θα μετρήσουμε πόντους. Και όποιος έχει πόντους κερδίζει. Αλλιώς, interrupt, στο γύρο μου, μάλλον όχι interrupt, ξεκινάω και λέω κερδίσω γιατί έκανα αυτό που λέει ο Lord Bellinger και ούτω καθεξής. Εντάξει. Λοιπόν, τα μαζεύω λοιπόν πάλι αυτά, θα τα βγάλω σε λίγο, για να σας πω τι κάνω στο γύρο μου. Στο γύρο μου έχω εδώ τώρα αυτά τα δείξουμε και λίγο εδώ. Αυτά τα card stand γυαλίζουν εδώ, είναι ok. Αυτά τα card stand λοιπόν έχουν 5 κάρτες, είναι το χέρι του παίχτη, δεν έρχονται, είναι στην deluxe έκδοση, μπορεί να τα πάρει και κάποιος extra. Εντάξει, μπορεί να τα βρει και από άλλα παιχνίδια, αλλά είναι καθαρά βολεύει γιατί έχει συνέχεια κάρτες στο χέρι σου και να βλέπεις τα εικονίδια. Ή να τα φτιάξει μόνος σου. Θα τα φτιάξει και μόνος σου, πολύ σωστά. Τι κάνεις λοιπόν, επιλέγεις μία από τις κάρτες που έχεις στο χέρι σου, όλες οι κάρτες έχουν την ίδια δομή και την παίζεις μπροστά και κάνεις τα action που έχει από εδώ. Ξεκινάς πάντα, δεν είσαι καταρχήν υποχρεωμένος να κάνεις τα πάντα. Μπορεί να πεις κάνω εν μέρη την κάρτα. Κάνω κάποια από τα πράγματα που μου λέει. Αλλά αυτό που είσαι υποχρεωμένος να κάνεις είναι να ξεκινήσεις από πάνω προς τα κάτω. Θέλω να κάνω το πρώτο, το κάνω. Όχι, προχωρά, πάω στο επόμενο. Δεν μπορώ να πάω πίσω να κάνω πρώτο το δεύτερο και μετά το πρώτο. Είναι κατανοητό, έτσι. Μπορώ να κάνω και τα δύο, μπορεί να κάνω μόνο το πρώτο, μόνο το δεύτερο. Ή σε κάποιες κάρτες να έχει τρία και ούτω καθεξής. Εικονίδια. Αυτό εννοώ. Το art είναι υπέροχο, έτσι, είναι διαφορετικό art σε κάθε κάρτα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάποιες έχουν και κείμενο, γιατί ένα από τα εικονίδια είναι να ενεργοποιήσεις την ιδιότητα. Αυτό σημαίνει το εικονίδιο, δηλαδή να ενεργοποιήσεις την ιδιότητα της κάρτας, οπότε έχει νόημα να διαβάσεις την κάρτα. Και επίσης έχει το παιχνίδι κάτσε κισάκι, ένα πάρα πολύ ωραίο play rate για τον κάθε παίχτη, το οποίο είναι, κατά τα κανόνες είναι πάρα πολύ εύκολο έτσι κι αλλιώς, το οποίο επεξηγεί όλα τα εικονίδια εδώ. Οπότε πάμε λίγο εντάχει. Αυτά τα εικονίδια, ξαναλέω, είναι αυτά που βλέπουμε εδώ πάνω αριστερά στις κάρτες. Να τα δούμε πάνω στο play rate, να πούμε τι κάνουν τα εικονίδια. Λοιπόν. Το πρώτο είναι αυτό που δείχνει τον κύριο με το καπέλο, το εμίψιλο, place an agent. Πολύ απλά, παίζω αυτή την κάρτα, τοποθετώ έναν agent στο χάρτη κάτω. Αν δεν έχω πουθενά, μπορώ να το βάλω όπου θέλω. Αν έχω ήδη κάποιους κάτω, γι' αυτό ξεκινάω με τρεις, πρέπει να πάρω και να το βάλω adjacent δίπλα σε κάποια περιοχή. Εντάξει. Και adjacent είπαμε είναι και μεγέθυνση και το καθεξής. Αν τους έχω βάλει όλους, μπορώ να τους σηκώσω από κάπου και να τον πάω. Είναι απλή η κανόνες. Εντάξει. Αυτό που πρέπει να προσέχω είναι ότι. Οι agent, όταν φεύγουν τα πιόνια ή οτιδήποτε, υπάρχει μια συσχετισμός με τα travel marker, θα σας πω ότι. Εντάξει. Το δεύτερο action που έχει εδώ... Δείχνει εκεί το σωροκί. Ναι, αυτό είναι το travel marker. Το πλαστικό. Είναι αυτά που είναι τα σπασμένα και τα ρόπαλα και αυτά που είναι κάτω. Είναι ένα ταραχή. Το δεύτερο εικονίδιο που είναι αυτό εδώ, αν φαίνεται καλά, είναι το place a building. Πολύ απλά, θα πάρω ένα κτίριο και θα το βάλω σε μια περιοχή. Ο κανόνας είναι πολύ απλός. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα κτίριο σε κάθε περιοχή, γι' αυτό και έχουμε 6 ο καθένας. Αν φύγει το κτίριο, θα μπορείς να βάλεις εσύ, γιατί υπάρχουν κάποια γεγονότα που καταστρέφουν κτίρια και ούτω καθεξής, όπως καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μπορεί να μπει άλλος παίκτης και δεν μπορεί να βάλει και δεύτερο κτίριο ο ίδιος παίκτης. Εντάξει. Ωραία. Τα κτίρια όλα, με το που θα βάλεις ένα κτίριο, θα έρθεις εδώ, Σάκη, είναι οι περιοχές που δείχνει μέσα στο χάρτη.
Να δείξω για παράδειγμα εδώ το City είναι. Νομίζω το City δεν ξέρω αν είναι στα αρχικά. Να το, είναι εδώ. Το βάζω εδώ. Το City λοιπόν. Να το πάω εδώ. Το City λοιπόν είναι το νούμερο 6. Είναι 6 γιατί φαίνεται εδώ στο νούμερο που σας είπα. Βλέπετε. Λέει City 6 και η αξία που είναι εδώ 6. Λοιπόν, με το που θα χτίσω εγώ ένα κτίριο εδώ, θα πάρω την κάρτα αυτή μπροστά μου και θα την έχω δίπλα στην περιοχή που παίζω. Για να ξέρω ότι εγώ έχω το. Και επειδή έχω τον δίκτυο εδώ. Και να φαίνεται ότι είναι ο δικός μου εδώ. Αν για κάποιο λόγο χάσω το κτίριο, θα επιστρέψω την κάρτα στην αγορά. Αν κάποιος άλλος την πάρει, θα την πάρει και θα την βάλει εκεί. Okay. Πολύ απλά. Τα κτίρια τόσο εύκολα σου δίνουν κάποιες ιδιότητες. Είναι όλα στο Play Raid και όλα είναι ξεκάθαρα πάνω και μετά. Οπότε ούτε καν πρέπει να θυμάσαι τι κτίριο έχεις να δω την κάρτα σου, γιατί θα τα κοιτάς όλα από εδώ. Είναι τόσο χρήσιμα όλα και τόσο μαζεμένα. Δίνουν κάποιες μικρές ιδιότητες. Θα πω ενδεικτικά μία-δύο, αφού εξηγήσω όλα τα υπόλοιπα για να έχουν νόημα, έτσι. Ωραία. Ερχόμαστε εδώ στο Play Raid που είναι το Assassination, που έχει την νεκροκεφαλή. Το Assassination που είναι η νεκροκεφαλή έχει. Τώρα δεν έχω τέτοια κάρτα εδώ, νάτι. Εδώ πάνω. Σου λέει remove one agent, όχι το δικό σου προφανώς, να αφαιρέσεις έναν agent. Ξαναλέω, agent είναι όλες οι μινιατούρες του χρώματός μου, έτσι. Οι πράκτορές μου που είναι κρυμμένοι και καλά και είναι οι σύμμαχοί μου μέσα στην πόλη. Σκοτώνεις λοιπόν έναν πράκτορα ενός άλλου παίχτη ή new citizen. Εντάξει, θα πούμε τι είναι όλα αυτά. Και το κάνεις πολύ απλά αφαιρώντας έναν, πώς το λένε, έναν, μια φιγούρα του άλλου από το ταμπλό. Αυτό που σχετίζεται λοιπόν εδώ με το Trouble Marker είναι το Trouble Marker θα υπάρχει πάντα ένα στην περιοχή. Αν, πριν που είπα εγώ ότι βάζω ένα agent, αν δεν υπήρχε agent με το προηγούμενο τέτοιο, αν πάω και βάλω, παίξω κάρτα να βάλω agent και βάλω αυτό, αν δεν υπάρχει δείκτης, μπαίνει και Trouble Marker. Δηλαδή και καλά έρχεται νέος κόσμος να συνοστίζονται κόσμοι και δημιουργούνται φασαρίες γιατί μαζεύεται πολύ πληθυσμός στην περιοχή και στην υγεία και ούτω καθεξής. Αν σκοτωθεί αντίστοιχα ή αφαιρεθεί μία μινιατούρα, οτιδήποτε, από με έναν τρόπο, είτε με assassination, οτιδήποτε, αφαιρείται και το travel marker. Και έχει σημασία το travel marker γιατί επηρεάζει κάποια από τα υπόλοιπα πράγματα, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο travel marker και ούτω καθεξής, έτσι, μόνο ένα. Δεν μπορεί να χτιστεί κτίριο. Δεν μπορεί να χτιστεί κτίριο. Σωστά. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Δεν το ανέφερα πριν. Ωραία. Take money. Λοιπόν, αυτό το εικονίδιο που έχει τα χρήματα. Πολύ απλά παίρνω τα χρήματα που δείχνει, που φαίνεται. Θα πάρω δηλαδή 6 νομίσματα. 18 και ούτω καθεξής. Εντάξει. Interrupt. Το interrupt έχει το χεράκι και εκεί είναι μια πολύ ωραία κάρτα. Μπορείς να παίξεις interrupt και ακόμα να μείνω γύρω σου. Αν εγώ παίξω κάτι να σου κάνω κακό ή να σου καταστρέψω κάτι, θα παίξεις εσύ μια κάρτα με το χεράκι για να κάνεις stop τον άλλο να το σταματήσεις. Είναι σαν αμυντική κάρτα. Μπορώ και παίζεται εκτός γύρου. Interrupt σε ένα που πάρεις σε άτομα, ας πούμε. Είναι σαν τα instant. Μπορείς να παίξεις interrupt. Μπορώ και εγώ ο ίδιος, άμα πάω να παίξω κάτι και εσύ μου κάνεις κακό, να σταματήσεις να παίξω και εγώ interrupt. Δηλαδή το αφήνει ελεύθερο το παιχνίδι. Ότι μπορείς να παίξεις εκτός τέρμου ουσιαστικά. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Το random event είναι η μόνη η τέτοια, η οποία δεν είναι optional. Πρέπει να την κάνεις. Γιατί είναι και καλά του παιχνιδιού. Δεν είναι εσύ επιλέγεις να το κάνεις. Αν τραβήξεις random event, θα πρέπει να το τραβήξεις και να το κάνεις. Θα πρέπει να τραβήξεις μάλλον μία από τις πράσινες κάρτες εκεί, ενδεικτικά να δείξουμε μία, έχει ένα deck με event, και να κάνεις αυτό που λέει. Εδώ για παράδειγμα, ρίξε το ζάρι. If the city area is the same value, υπάρχει ένα ζάρι, δεν το έχουμε βγάλει. Ένα ζάρι έχει μέσα στο παιχνίδι. Είναι για κάποια από τις κάρτες event, δεν χρησιμοποιείται γενικά. Αν κάποιο από τα city area cards είναι the same value in play, τότε η κάρτα αυτή τοποθετείται. Is placed to one side. The owner of the card must also remove one of these agents from the same area. Αν έχεις δηλαδή είσαι ιδιοκτήτης της περιοχής του κτηρίου, θα χάσεις και έναν agent. Και ούτω καθεξής. Ό,τι λέει το κείμενο ουσιαστικά είναι περιγραφικές οι κάρτες, έτσι, και είναι και μέσα στο rulebook. Ωραία. Επόμενο εικονίδιο είναι αυτό εδώ, το οποίο λέει play another card. Είπαμε ότι στο γύρο μας θα παίξουμε μία κάρτα και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα εικονίδια. Όποια θέλουμε, όσα θέλουμε. Το εικονίδιο που λέει Play another card που δείχνει μια κάρτα με βέλος, σου επιτρέπει να κάνεις κόμπο. Να παίξεις και δεύτερη κάρτα και να παίξεις όλα τα εικονίδια. Δηλαδή, αν έπαιζα αυτήν εδώ την κάρτα πρώτα, μπορώ να κάνω πρώτα το πρώτο εικονίδιο, να κάνω το δεύτερο που λέει Play card, να παίξω μετά αυτή, και αν αυτή είχε πάλι να παίξω κάρτα, να παίξω και ούτω καθεξής. Έτσι κάνω αλυσίδα. Ωραία. Και είναι προαιρετικό, έτσι. Αυτή η κάρτα τι είναι. Θα σου πω. Μπορεί να είναι κάποιο event, δεν θυμάμαι. Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Θα το δω. Γιατί δεν έχει εικονίδιο πάνω, γι' αυτό ρωτάς. Ναι. Θα το δούμε. Λοιπόν, το επόμενο εικονίδιο είναι το Remove a Trouble Marker. Είναι εδώ το καπέλο του αστυνομικού. Ξεκάθαρα θα βγάλω ένα Trouble Marker από μια περιοχή όποια θέλω, για να μετά να έχω όφελος από την περιοχή, να χτίσω π.χ. κτίριο και το καθεξής. Εντάξει. Και το scroll
όπου έχει το scroll. Πολύ απλά είναι οι κάρτες που είχαν κείμενο που είπαμε. Να, αυτή έχει scroll, βλέπετε. Κάνω το κείμενο που σας είπα πριν, την κάρτα. Τόσο απλά. Λοιπόν, ενδεικτικά θα πω λοιπόν μία-δύο περιοχές είναι εδώ, αυτές οι κάρτες που είπαμε. Απλά θα διαβάσω μία-δύο από εδώ. Είναι και εδώ στο play rate. Γιατί αυτό είναι ability που μπορεί να το χρησιμοποιήσει μία φορά στο γύρο σου, στη σειρά σου κάθε φορά. Μπορώ να το κάνω μία φορά κάθε φορά που έχει το γύρο μου. Αλλά έχουν πάρα πολύ καλά ωφέλη για σένα. Θες να τα παίρνεις αυτά, να χτίζεις κτίρια για να παίρνεις αυτά τα κτίρια. Για παράδειγμα, αν έχεις το West End, σου λέει πάρε 2 λίρες από την τράπεζα. Αν έχεις το Strand, σου λέει πλήρωσε 2 λίρες για να αφαιρέσεις ένα Trouble Market. Εκτός της κάρτας, έτσι, είναι bonus, ιδιότητα. Αν έχεις άλλη μία, θα πω το City. Έχει χτίσει το CT, έχει πάρει την κάρτα μπροστά σου. Discard one card, να πετάξει μια κάρτα να πάρει 2 νομίσματα από την τράπεζα. Έτσι. Και ούτω καθεξής. Αν βρεθεί για κάποιο λόγο με παραπάνω από 5 κάρτες στο γύρο σου, δεν έγινε τίποτα. Αν τελειώσει τη σειρά σου και έχει λιγότερες από 5, 2, θα τραβήξω αρεστές για να πάω στο 5. Τόσο απλά. Το παιχνίδι είναι ξεκάθαρο, έτσι δεν έχει να κάνει. Είναι ουσιαστικά το μόνο που σου εξηγεί και τα random event πίσω, για να ξέρει να μπορεί να προετοιμαστεί αν κάτι από αυτά σκάσει για να μην είναι τελείω τυχαίο. Και το τελευταίο που υπάρχει, εντάξει, εδώ είναι τα alternative, έχει κάποια variant για να παιχτεί. Εκεί που είναι όλο το ζουμί του παιχνιδιού, και εδώ έρχεται η ουσία, είναι τα personality cards. Που είναι οι κάρτες που σας είπα πριν, που θα μοιράσουμε τυχαία, ο καθένας θα πάρει κρυφά μία και κερδίζει με δικό του τρόπο. Λοιπόν, ενδεικτικά, δώσε μου λίγο να διαβάζω για να μην το πάρω αυτό, να συνεχίσει να δείχνει εκεί. Ενδεικτικά θα πω από εδώ, από το κείμενο εδώ, κάποιες από τις κάρτες τι κάνουν, πώς κερδίζει, για να καταλάβουμε. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει τον Professor Moriarty, που είναι αυτός εδώ, λέει μέσα το play rate ότι πρέπει να ελέγχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό, να έχει κάνει occupy ένα συγκεκριμένο αριθμό από περιοχές. Αν είναι 2 παίχτες 10, αν είναι 3 9 και αν είναι 4, που είμαστε τώρα 8, όλα αυτά είναι μέσα στο play rate, έχεις να τα θυμάσαι, που να μην έχουν Grenadier. Grenadier είναι αυτή εδώ. Έτσι, είναι οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες, ουδέτεροι. Αν υπάρχει μέσα μια τέτοια περιοχή, δεν μπορεί να τον ελέγξει. Πρέπει κάπως να τον ξεφορτωθεί. Λοιπόν, το πώς ελέγχει, γιατί είναι σημαντικό, πώς θεωρείται ότι ελέγχει μια περιοχή. Μια περιοχή την ελέγχει όταν έχει μεγαλύτερο αριθμό από πράκτορες από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι παίχτες. Τα κτίρια μετράνε. Εντάξει. Λογικό. Τα κτίρια φυσικά και μετράνε και δίνουν, προσθέτουν στο control. Λέει λοιπόν μέσα, you control an area if you have more of your playing pieces, agents and buildings. Τα προσθέτεις σαν να ήταν μινιατούρα. Το καλό είναι ότι είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν. Δεν ξέρω αν κάποια event αφαιρούν, αλλά δεν πέφτουν εύκολα. Είναι σκοτών, ενώ οι χαρακτήρες μπορούν να σκάνουν στα συνέσεων για να σκοτώσουν. Σε συνέσεων να κάνεις Grenadier, δηλαδή. Ναι, στα συνέσεων νομίζω κάνεις οποιοδήποτε. Δεν κάνεις μόνο σε agent. Grenadier, agent και new citizen. Το λέει πάνω, το λέει πάνω στην κάρτα. New citizen πρέπει να είναι αυτή η γκρή, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Okay. Τώρα όλα αυτά, αυτοί μπορεί να μπαίνουν από κάποιο event, ας πούμε, για παράδειγμα. Okay. Έτσι. Okay. 16, place Grenadier, new citizens spawns. Ναι, αυτά τα agree, αν τα δείξει, φέρε να τα βάλουμε εδώ μια και το, να μην είναι μια πορεία. Είναι new citizens. Εντάξει, είναι και καλά καινούργια κάτι που έρχονται να μείνουν στην περιοχή, από άλλες περιοχές. Λοιπόν, ο Moriarty λοιπόν κερδίζει με αυτόν τον τρόπο, να κάνει control συγκεκριμένες περιοχές. Θα πω άλλους δύο έτσι ενδεικτικά. Έχει δύο, είναι διαφορετική. Έχει δύο ίδιους χρήσους και ο γκρίζος και ο πορτοκαλί. Ναι, έχει τα αλλαγή. Νομίζω ναι, αλλά δεν ξέρω και αν παίζουν, θα το δούμε λίγο. Αν παίζουν μόνο οι γκρίζοι στην αρχή, μόνο, γιατί αυτό είναι κόκκινο περίγραμμα, βλέπεις. Υπάρχουν έξτρα κάρτες που τις έχουμε βγάλει, έχουν πάνω V και C. Είναι οι classic personality cards και οι V variant. Για να έχεις ποικιλία, που ουσιαστικά αυτοί τρέχουν το παιχνίδι, έτσι πώς προσπαθείς να κερδίσεις. Λοιπόν, λέω μερικούς ακόμα και ας μην είναι κάτω στις τέτοιες. Ο Fagin, για παράδειγμα, να τους υπάρχει. Σου λέει, αυτός τι είναι troublemaker. Θέλει για να κερδίσει, τελείως διαφορετικό από το άλλο, δεν έχει area control, να έχει trouble markets, να υπάρχουν τουλάχιστον 8, ή τα χτίδια υπάρχουν 3, έτσι. Ξεκινάει το παιχνίδι, άλλο ένα πρέπει να είναι εδώ. Ξεκινάει το παιχνίδι ήδη με 3. Δηλαδή, αν βάλει για κάποιο λόγο άλλους 5 μέσα στο παιχνίδι, κερδίζει αυτός. Επί τόπου. Γι' αυτό και το παιχνίδι κρατάει 60 λεπτά, έτσι, δεν είναι από τα παιχνίδια που τραβάνε και κρεμάνε πολύ. Ή αντίστοιχα, είπαμε ο Σέροχον πώς κερδίζει. Ο Lord, αυτή η Lord, ο Lord Bellinger και κάποιοι άλλοι Lord τέλος πάντων θέλουν να κάνουν control areas, ενώ ο Moriarty είναι απλά, όχι να κάνει control, να τους κάνει occupy. Occupy agents. Εντάξει, αυτοί θέλουν να κάνουν control. Δεν το μπερδέψουμε, είναι άλλο το occupy και άλλο το control. Ωραία. Και ο Mr. De Sindonia, που είναι αυτός εδώ, είναι ένας τύπος ο οποίος θέλει απλά να έχει χρήματα. Αυτός προσπαθεί να κερδίσει μαζεύοντας πολλά λεφτά. Λεφτά παίρνει, θυμάστε, να παίξω, να πάρω εισόδημα και από διάφορους άλλους τρόπους ή να κλέψω από άλλους και ούτω καθεξής. Αυτός θέλει, ανά τον αριθμό παιχτών,
Τώρα με 4 θέλει να έχει 42 λίρες worth. Αν έχει πάρει δάνεια, γιατί μπορεί να πάρει και δάνεια στο παιχνίδι, αφαιρούνται έτσι. Πρέπει να έχει καθαρή αξία τα κτίρια σου, τα οποία τα κτίρια είναι αξία του εδώ. Και μέσα εδώ, βλέπετε. Και τα λεφτά που έχει τα coin να είναι 42. Με δύο παίχτες είναι πιο πολύ, είναι 66. Εντάξει. Και νομίζω τα έχω πει όλα. Ναι, αυτά είναι τα classic variants και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές με άλλους, τέλος πάντων. Όλα αυτά τώρα δίνουν ποικιλία, έτσι, γιατί ο ένας προσπαθεί να έχει έλεγχο, ο άλλος να έχει occupation, ο άλλος να έχει φράγκα, ο άλλος να έχει troublemaker, οπότε είναι αντικρουόμενα και δεν ξέρεις και ποιος, δηλαδή δεν ξέρω, υποπτεύομαι ότι αν σε δω να πας να βάλεις 1, 2, 3, μπορεί να ξεκαρφωθείς. Θες να το κάνεις, αλλά χωρίς να είσαι εμφανής, γιατί οι άλλοι προσπαθούν να σε κόψουν. Μετά να σου αφαιρούν τα troublemaker. Προσπαθεί να κερδίσει και λίγο με πιο ξάφνιασμα, να μην το περιμένει ο άλλος. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι. Η παραγωγή καταρχήν είναι καταπληκτική, το είχα πει και στο unboxing video, είναι πάρα πολύ ωραίο στο μάτι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι λίγο ακριβό, γιατί το έχει συζητήσει και ο Άρης αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό θα το κρίνει κάποιος να το παίξει αν αξίζει για τα λεφτά του την τιμή του, είναι λίγο πιο τσιμπημένο. Αλλά θεωρώ ότι για το χρόνο, κρατάει λίγο σαν, τουλάχιστον έτσι φαίνεται και από το βίντεο και όπως καταλάβουμε, δεν είναι δύσκολο παιχνίδι σε τέτοιο, σε κανόνες. Η παραγωγή είναι πολύ καλή, δείχνει να ταξίζει. Τώρα, αν ταξίζει και το θέμα του από θέμα gameplay, θα το δούμε στην πράξη. Αυτό είναι λοιπόν το Nantin Arkin. Πάμε να το παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Φύγαμε.